κυρία Ραμπατζή, πρόσφατα αναλάβατε την προεδρία ενός από τους πιο ιστορικούς σταθμούς αυτής της πόλης, του Αθήνα 984. Ποιος είναι ο ρόλος ενός δημοτικού ραδιοφώνου εν έτη 2020 και ποιο είναι το όραμά σας για τον 984? Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για πολλωστή φορά τον Δήμαρχο που μου έδειξε την εμπιστοσύνη και με έβαλε στο τιμόνι του ιστορικού ραδιοφώνου της Αθήνας, του Αθήνα 984, του πρώτου ελεύθερου ραδιοσταθμού. Πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για μας, διότι ένας δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός δεν αρκεί να είναι ανταγωνιστικός προς τα ιδιωτικά ραδιόφωνα, γιατί αυτό δεν είναι και ο ρόλος του. Ο σκοπός λοιπόν που εμείς έχουμε με βάση το στρατηγικό μας σχέδιο είναι να κάνουμε τον Αθήνα 984 ένα ραδιόφωνο πόλης. Δηλαδή, το ραδιόφωνο πόλης θα ασχολείται πάρα πολύ με τους δημότες του, με τα προβλήματα των δημοτών του. Μιλάμε για μια Αθήνα η οποία είναι ποικιλόχρωμη και ποικιλόμορφη και το ξέρετε πολύ καλά, με διάφορα προβλήματα στα δημοτικά της διαμερίσματα ανάλογα την σύνθεση του πληθυσμού. Μιλάμε για ένα ραδιόφωνο το οποίο θα ασχοληθεί φυσικά με τον πολιτισμό και θα δώσει έμφαση στον πολιτισμό. Μιλάμε για ένα ραδιόφωνο το οποίο θα είναι έξω στις γειτονιές, το ελεύθερο ρεπορτάζ, για να μπορεί να αφουγκράζεται τον κόσμο και δεν θα είμαστε κλεισμένοι στα στεγανά ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Και βέβαια, πάρα πολύ σημαντικό, θα ασχολούμαστε και με την επικαιρότητα, εννοείται, γιατί Αθήνα είναι το κέντρο της επικαιρότητας και άρα και το κέντρο της πολιτικής σκηνής. Πάντα με έγκυρα και έγκαιρα δελτία ειδήσεων, όπως είχε πάντα ο Αθήνα 984, αλλά και με επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον πληθυσμό της Αθήνας, όπως για παράδειγμα η οικολογική συνείδηση, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, τρόπο διαβίωσης μέσα στην πόλη για να γίνει αυτός ακόμα πιο οικολογικός, να μην ρυπαίνει τόσο πολύ την πόλη, ανταποδοτική ανακύκλωση κτλ. Όλα αυτά σε μια εποχή που κυριαρχούν τα social media και η τεχνολογία, πώς μπορούν να συνεπάρχουν, ποιος είναι ο ρόλος του ραδιοφώνου γενικότερα και ειδικά ενός δημοτικού ραδιοφώνου στην εποχή των κοινωνικών δικτύων? Καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είμαστε ακριβώς στην εποχή που κυριαρχούν τα social media, οπότε το ραδιόφωνο έρχεται και κουμπώνει μέσα στα social media. Και αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς μας εμάς, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το ραδιόφωνο, τις ειδήσεις και ό,τι ακούγεται και λέγεται για πρώτη φορά στον Αθήνα 984, να πάρει τη διάχυση που χρειάζεται μέσα από τα social media προκειμένου να απευθυνθούμε και σε νέους ανθρώπους φυσικά, γιατί αυτό είναι και το πολύ μεγάλο μας στοίχημα, να μπορέσει ο 984 να είναι θελκτικό στους νέους ανθρώπους, το νέο ακροατήριο και να αφουγκράζεται βέβαια και τις αγωνίες των νέων ανθρώπων. Και πόσο διαφορετικό θα είναι ο δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό, ο 984, σε σχέση με του υπόλοιπου ραδιοφωνικού σταθμού? Μπορεί να μου δώσετε κάποια παραδείγματα που θα κάνουν τη διαφορά? Αυτό που σα λέω είναι ότι οι υπόλοιποι ραδιοφωνικοί σταθμοί, πέρα από την επικαιρότητα, κυρίω έχουν να κάνουν, τα ιδιωτικά ραδιόφωνα έχουν να κάνουν με την πολιτική σκηνή και το ξέρετε πολύ καλά. Κυρίω, πόσο μάλλον και μετά με την ψυχαγωγία. Εμείς εδώ επικεντρωνόμαστε πιο πολύ στο θέμα της πόλης, δηλαδή το σταθμό τον κάνουμε αθηνοκεντρικό. Και αυτός είναι και ο στόχος μας, όπου ευελπιστούμε να πιάσουμε τον παλμό του Αθηναίου πολίτη, προκειμένου αυτός να συντονιστεί και πάλι μετά από πολύ καιρό στη συχνότητα το 984. Να περιμένουμε πέρα από αυτό το κομμάτι και κάποιες δράσεις μέσα στην πόλη, οι οποίες θα γίνονται είτε υπό την αιγίδα του 984, είτε που θα τις ακόμα και θα τις διοργανώνει ο ίδιος ο σταθμός? Αυτό εννοείται και είναι και το κρυφό μας χαρτί. Σχεδιάζουμε πραγματικά με τη νέα χρονιά να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, είτε στο αμφιθέατρο του 984, σε συνεργασία φυσικά με την Τεχνόπολη στην οποία ανήκει, το οποίο είναι ένα στολίδι. Άμα το δείτε πώς έχει δημιουργηθεί το αμφιθέατρο, είναι ένα στολίδι πραγματικά. Πρόκειται για μια μικρογραφία του Μεγάρου Μουσικής. Εκεί λοιπόν σκοπεύουμε να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις πραγματικά, είτε με προσωπικότητες καλλιτεχνικές, του πολιτισμού ή ακόμα της μουσικής, των τεχνών και των γραμμάτων, αλλά και εξωστρεφείς δραστηριότητες που θα κάνουμε στις γειτονιές με διάφορες θεματικές ενότητες που θα είναι θελκτικές ανάλογα, είπαμε, το κάθε δημοτικό διαμέρισμα και τις ανάγκες του. Μια από τις δραστηριότητες αυτές, στην οποία έστειλε και χορηγεί επικοινωνίας, είναι το EcoFest, το οποίο θα διεξαχθεί στην Τεχνόπολη από τις 18 μέχρι και τις 20 Γενάρη. Όπως σας προειδέασα και στην αρχή της συνέντευξης, σας είπαμε ότι για μας προτεραιότητα είναι η πράσινη ανάπτυξη και η βιώσιμη πόλη, γιατί για μας είναι προτεραιότητα να ζούμε σε μια πόλη η οποία θα μπορεί να ακολουθεί και την τεχνολογία, αλλά και ακόμα και τους νέους τρόπους διαβίωσης. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να μάθουμε να έχουμε περιβαλλοντολογική συνείδηση, γιατί αναμφισβήτητα το θέμα του περιβάλλοντος, αλλά και του πώς λειτουργούμε μέσα στην πόλη, είναι ένα από τα, όχι μόνο στην πόλη, αλλά και παγκοσμίως φυσικά, το οικολογικό θέμα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί
πολλάκι στον κόσμο και γι' αυτό σιγά σιγά, επειδή είμαστε και λίγο δύσκολοι στο να αλλάζουμε εύκολα νοοτροπία, ο 984 θα συμβάλλει με δράσεις, όπως ας πούμε για παράδειγμα ξεκινάμε με εσάς ως χορηγή επικοινωνίας με το EcoFest, που ακριβώς θα παροτρύνουμε τους ακροατές μας, αλλά και όλους τους δημότες της Αθήνας, και να έρθουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου σας, αλλά πόσο μάλλον και να συντονιστούν προκειμένου να ακούσουν τι μπορούν να κάνουν για να μπορούν να κάνουν πιο οικολογική συμπεριφορά μέσα στην πόλη.